Sono molto fiero per voi. Il vostro successo è la vittoria per tutta la sinistra europea. Sempre avanti. Θέλω να σας συγχαρώ θερμά για τη μεγάλη επιτυχία να καταφέρετε να περάσετε το όριο του 4% και να εκπροσωπήσετε την Ιταλική Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια επιτυχία που οφείλεται εξ ολοκλήρου στις προσπάθειες του καθενός και της καθεμιάς όλων των εθελοντών που δούλεψαν σκληρά 3 μήνες προκειμένου να ακουστεί η φωνή της άλλης Ευρώπης στην Ιταλία. Θέλω να σας συγχαρώ διότι καταφέρατε να διεξάγετε έναν πολύ σπουδαίο προεκλογικό αγώνα χωρίς μέσα, χωρίς εφόδια, χωρίς οικονομική ενίσχυση από ισχυρά κέντρα, χωρίς την δυνατότητα να έχετε αναλογική εκπροσώπηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας. Η εκλογική σας επιτυχία στην πραγματικότητα σημαίνει ότι η κοινωνική αριστερά στην Ιταλία έχει πολύ βαθιές ρίζες. Η εκλογική σας επιτυχία στην πραγματικότητα σημαίνει ότι ο Ιταλικός λαός θέλει να καταδικάσει τη λιτότητα, θέλει να καταδικάσει τα προγράμματα της λιτότητας που έχουν οδηγήσει σε καταστροφή όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η επιτυχία σας εγγράφεται στη συνολικότερη φωνή διαμαρτυρίας των λαών της Ευρώπης απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας που καταγράφηκε με δυνατό τρόπο στις χθεσινές εκλογές. Δεν είναι μια συγκυριακή ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι μια ψήφος που επενδύει σε μια πορεία προοπτικής. Με τις πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη, που θα συγκροτήσουμε από κοινού και θα συνδιαμορφώσουμε στη βάση της προγραμματικής ενότητας, την κοινή μας πορεία, στην Ευρωομάδα της Αριστεράς, την UNGL, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια που ξεκινήσαμε και καταγράψαμε με επιτυχία στις χθεσινές εκλογές. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μια άλλη Ευρώπη, για μια Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και από δυνατότερες θέσεις πια, από καλύτερες θέσεις πια, θα μπορούμε να παρέμβουμε προκειμένου να αναδείξουμε την αξία της συνεργασίας, της κοινής δράσης, προκειμένου να αναδείξουμε ότι η αριστερά ενώνει τους λαούς και ακόμα πιο δυνατή και πιο ενωμένη μετά τη χθεσινή ψήφο, θα μπορούμε από καλύτερες θέσεις να διεκδικούμε για τα δικαιώματα των λαών μας. Θερμά συγχαρητήρια.